Τώρα να ρωτήσω τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο για αυτό το παρασκήνιο που φαίνεται να υπάρχει σε σχέση με τη βουλγαρική πλευρά, διότι Ιορδάνη, την πρώτη μέρα είχαμε προειδοποίηση του Βούλγαρου Υπουργού Γεωργίας, την κυρία Μπατζελή. Την επομένη η Βουλγαρία προσέφυγε στις Βρυξέλλες, χθες έγινε ρηματική διακοίνωση και σήμερα είχαμε τη συνάντηση. Κάτι παίχτηκε. Υπάρχει ένα πολύ πλούσιο παρασκήνιο, Όλγα. Βέβαια, σήμερα το πρωί θέλω να σου πω ότι ο υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα της Μακεδονίας και της Θράκης, ο κύριος Μπόλαρης, δέχτηκε τηλέφωνο από τον Βούλγαρο πρέσβη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό που του είπε ήταν ότι αύριο το πρωί θα πάει στα σύνορα εκεί στον Προμαχώνα ο υπουργός Οικονομικών, Ενέργειας και Τουρισμού της Βουλγαρίας και παρακαλώ ακούστε. Του ζήτησε να είναι όλοι οι φορείς εκεί για να του συναντήσει ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών. Είπε λοιπόν ότι πρέπει αύριο το πρωί στις 9 να είναι εκεί οι φορείς, ο υφυπουργός, ο εισαγγελέας, ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής, τα επιμελητήρια, οι εκπρόσωποι των αγροτών και ο σύσμος Βορείου Ελλάδος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο κ. Μπόλαρης βέβαια δεν πίστευε στα αυτιά του. Του είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Λέει. Του είπε μάλιστα ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν στέλνει τον εισαγγελέα για να μην φουντώσει τα μπλόκα. Και ζητάει ο Βούλγαρος να φωνάξουμε όλους αυτούς τους φορείς για να κάνει γενική συνέλευση πάνω στα σύνορα και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από τις ΣΕΡΕΣ, την εκλογική του περιφέρεια, τον πήραν τηλέφωνο και του είπανε ότι το βουλγαρικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη έχει στείλει προσωπική πρόσκληση στον Ομάρχη, στον αστυνομικό διευθυντή και στον εισαγγελέα να πάνε το Σάββατο το πρωί για αυτή τη συνάντηση. Ενημέρωσε όπως ήταν φυσικό και το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποια λύση και παραλίγο, όπως τουλάχιστον μου λένε, να είχαμε διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Και περίπου στις 3 το μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, πήρε τον κύριο Παπανδρέου. Συνομίλησαν για λίγο μαζί, του είπε την πρόθεσή του να πάει στην περιοχή, γιατί όπως του είπε χαρακτηριστικά, μέχρι τώρα η Βουλγαρία έχει 70 εκατομμύρια ζημιά. Και ότι τα Ινταλίκες μέσα στο βουλγαρικό έδαφος είναι 30 χιλιόμετρα. Ο κύριος Παπανδρέου συμφώνησε να πάει ο κύριος Μπορίσον να δει τους αγρότες, αλλά επί βουλγαρικού εδάφους και μόνο τους αγρότες. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Προμαχώνα, εκεί που βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης, και με τον Σωτήρη Μπολάκη που είναι στο Κάστρο Βιωτίας. Να ξεκινήσουμε από εσένα όμως, Σταύρο. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση το τι συνέβη σήμερα εκεί στον Προμαχώνα. Τι λένε οι αγρότες για αυτή τη συνάντηση με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, ενώ εμείς είδαμε και στο ρεπορτάζ στο μεταξύ το διπλωματικό παρασκήνιο που εκτυλήχθηκε. Καταρχήν, οι αγρότες μετά την συνάντηση που είχαν με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μπορίσοφ, αποφάσισαν να ανοίξουν ως ένδειξη καλής θέλησης τα σύνορα. Για περίπου 3,5 ώρες ήταν ανοιχτά. Άφησαν όλα τα φορτηγά που ήταν μπλοκαρισμένα και από τις δύο πλευρές να περάσουν. Ενώ πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η σύσκεψή τους και αποφάσισαν βέβαια και για άλλη μια φορά τον επαόριστο αποκλεισμό του τελωνίου του Προμαχώνα. Σχετικά τώρα με το παρασκήνιο, αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι πως οι αγρότες χθες το βράδυ συνομίλησαν με δημοσιογράφους από το κρατικό κανάλι της Βουλγαρίας και ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για να του εκφράσουν τις θέσεις τους. Του έδωσαν μάλιστα και ένα χαρτί με τα αιτήματά τους για να τα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αιτήματά τους να τα εκφράσουν προς τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό να τα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λίγο πρωτοφανή νομίζω αυτά που ακούμε. Ναι. Ακριβώς. Για την ώρα οι αγρότες εδώ πέρα στο Προμαχώνα δηλώνουν πως θα παραμείνουν στο σημείο, είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Μάλιστα, ενώ έχουν λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο διάλογο της Κυριακής, λένε πως δεν θα κατέβουν. Αυτό που θέλουν είναι να πάρουν εγγυήσεις πρώτα για τα οικονομικά τους αιτήματα και έπειτα θα συζητήσουν τα θεσμικά. Μάλιστα. Ενώ δεν συμμετέχουν ούτε στο Πανελλήνιο Συντονιστικό που συστήθηκε χθες στα Μάλγαρα και σήμερα συνεδρίαζε στα Γρεβενά, το οποίο βέβαια αποφάσισε οι αγρότες να παρατάξουν τα τρακτέρ τους σε εθνικές οδούς, ωστόσο να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Λοιπόν, όχι στον κοινωνικό διάλογο, όχι και στην πρόσκληση της κυρίας Μπατζελή για το διάλογο την Κυριακή. Να μείνουμε σε αυτό προς το παρόν και να ζητήσω το σχόλιο της Έλλης Τριανταφύλου που παραμένει μαζί μου. Έλλη, δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Αδέλφου, ότι αν μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα εκτινάσονται καθημερινά τα σπρέτ των ελληνικών ομολόγων, εμείς εκτινάσουμε από μόνοι μας το σπρέτ της κακής μας εικόνας στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν οι αγρότες προς τους οποίους έχει απευθύνει αυστηρό μήνυμα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, νωρίτερα όλες αυτές τις ημέρες η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι οι θεσμικοί φορείς, οι Έλληνες εισαγωγής και εξαγωγής, να ανοίξουν τα μπλόκα και να μπορέσουν να σταματήσει αυτή η οικονομική αιμορραγία που υφίστανται συγκεκριμένες ελληνικές επαγγελματικές κατηγορίες. Καλώντας τους μάλιστα σε διάλογο. Ακριβώς. Όχι φύγετε και πηγαίνετε σπίτια σας. Σε διάλογο επί των ετοιμάτων τους. Να συζητήσουμε. Να αρνούνται
και να ζητούν η βία πρωτοβουλία, να δουν το Βούλγαρο Πρωθυπουργό, να του δώσουν τα αιτήματά τους να τα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και δεν υπάρχει ελληνική πολιτεία για να τα μεταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτοχρόνως κάνουν και μια κίνηση καλής θελήσεως προς την βουλγαρική κοινή γνώμη και τους Βούλγαρους εξαγωγής και εισαγωγής, και όχι προς τους Έλληνες συμπολίτες τους, οι οποίοι υφίστανται και αυτοί μεγαλύτερη ενδεχομένως οικονομική αιμορραγία από ότι οι Βούλγαροι επαγγελματίες, έτσι. Και μέσα σε όλα αυτά παρακολουθεί κανείς ένα διπλωματικό παρασκήνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι, είχαμε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση, αν δεν είναι εκτεθειμένη, πάντως βρίσκεται σε μια εξαιρετικά αμήχανη θέση. Ακριβώς. Και το απόγευμα διαβάζουμε σε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου ότι ο Πρωθυπουργός όχι μόνο συνομίλησε με τον Βούλγαρο ομολογό του σχετικά με την πρόθεσή του να επισκεφτεί τους Έλληνες αγρότες και να συναντηθεί μαζί τους, αλλά τον προέτρεψε κιόλας να πάει. Κάτι αδυνατό που να κατανοήσει. Μπερδεύει, όχι, δεν μπερδεύει. Στην πραγματικότητα επιβαρύνει δραματικά την εικόνα της χώρας μας, η οποία, όπως και ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου είπε το μεσημέρι, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Μάλιστα. Έλληνα, σε ευχαριστήσω πολύ.